Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο Victoria 2. Στο σημερινό επεισόδιο βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο, τον οποίο ξεκίνησε στο προηγούμενο επεισόδιο, ήταν ένας Great War. Στον πόλεμο βρισκόταν και η Αμερική. Για κακή μας τύχη, η Μεγάλη Βρετανία υπέγραψε συνθήκη και με την Αμερική υπέγραψε συνθήκη και με άλλες χώρες, οι οποίες μπόρεσε και έκανε κατοχή των περιοχών τους. Τώρα εδώ πέρα στην Ιταλία αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα. Βλέπω ότι καθυστερεί να φέρει στρατεύματα η Μεγάλη Βρετανία, αλλά και οι συμμαχικές δυνάμεις, για να μπορέσουν να κάνουν κατάληψη της Ιταλίας και στην ουσία να προκαλέσουν τη διάλυση της Ιταλίας. Εμείς αυτή τη στιγμή ζητάμε δύο περιοχές της, από τη Νότια Ιταλία. Ζητάμε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Θα ήθελα να πάρουμε και αυτήν εδώ πέρα την περιοχή, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να την πάρουμε. Θα δούμε. Νομίζω ότι αν πέσει εδώ πέρα ο δείκτης, αν ανέβει λίγο το goal score και πέσει ο δείκτης, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα outdoor goal εναντίον της Ιταλίας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι και η Ρουμανία βρίσκεται σε πόλεμο με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία προσπαθεί να πάρει αυτές τις περιοχές. Η Ρουμανία για κάποιο λόγο δεν έχει στρατό, οπότε βρήκε την ευκαιρία η Βουλγαρία να χτυπήσει. Εάν ήμασταν great power, αυτές όλες τις χώρες ήταν στις περιοχές μας και θα υπήρχε ηρεμία στα Βαλκάνια. Αυτός είναι ο στόχος μας, να μπορούμε να επικρατήσουμε στην εδώ πέρα την περιοχή όπου κάποτε υπήρχε η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Για να δούμε τώρα κατά πόσο θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τον πόλεμο εναντίον της Ιταλίας. Βλέπετε ότι έπεσε στο 1% για κάποιον λόγο. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Και θα πρέπει σίγουρα να προσπαθήσουμε να κάνουμε και κατοχή των περιοχών που έχουμε ζητήσει, εάν θέλουμε αποτελέσματα. Οι τεχνολογίες εξέλιξης τελειώσανε. Για τα επόμενα χρόνια δεν θα έχουμε να κάνουμε τεχνολογίες εξελίξεις. Καλός κακός, έτσι είναι τα πράγματα. Για να δούμε πώς πάει η κατάσταση. Δεν πάνε και τόσο καλά τα πράγματα. Βλέπουμε ότι δεν κερδίζουν οι μάχες. Μόνο εάν καταφέρουμε να μπούμε στην Ιταλία μαζί με τις μαχικές δυνάμεις, όχι μόνοι μας. Μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τότε ίσως θα μπορέσουμε να χτυπήσουμε και εδώ. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά περίεργο να παίζω χωρίς τεχνολογίες εξελίξης. Πάντα είναι το μυαλό μου να βάλω μια τεχνολογία εξέλιξη, το βλέπω αυτό το πρώτο σημάδι. Μάλιστα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι έγινε αλλαγή της κυβέρνησης. Ένα σωσίλτη έγινε εδώ πέρα. Α, όχι. Απελευθερώθηκε μία περιοχή από την από τις αποικίες της Γαλλίας. Και βλέπουμε ότι η Γαλλία βγαίνει από τις μεγάλες δυνάμεις. Να δούμε λίγο ποιοι θα μπουν στις μεγάλες δυνάμεις τώρα. Ποια χώρα? Ό,τι φαίνεται είναι πάλι η Αυστραλία. Και είμαστε και ανταγωνιστές με τη Γερμανία. Τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά από ό,τι φαίνεται και νομίζω ότι κάναμε λάθος που πήραμε αυτές εδώ πέρα τις δύο απαιτήσεις. Για να δούμε. Λέτε να κάνουμε μια προσπάθεια να επιτεθούμε με τα στρατεύματα. Έχουμε κάποια στρατεύματα. Και το λέω αυτό διότι ο ελληνικός στρατός θα πήγε αρκετά καλά εδώ πέρα. Ίσως μπορέσουμε να κερδίσουμε. Θα βελτιώσουμε λίγο τη σχέση μας με αυτούς. Αν βοηθούσαν τουλάχιστον αυτοί να μπουν εδώ πέρα, καλά θα ήταν. Σιγά σιγά γίνονται και τα εξαρχές μας. Πολύ ωραία. Βγάζουμε καινούργια στρατεύματα. Τώρα αυτό που σκέφτομαι να κάνουμε είναι να κάνουμε μια επίθεση.
εναντίον των Ιταλών. Θα κάνουμε επιστράτευση και θα στείλουμε όλα τα στρατεύματά μας εδώ πέρα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε επίθεση. Και ό,τι πιάσουμε, ό,τι καταφέρουμε. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά στρατεύματα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να επιτεθούμε. Εδώ. Λοιπόν, για αρχή θα συμπληρώσουμε εδώ πέρα κάποιες εξερχίες σε αυτό εδώ πέρα το στράτευμα, στην Θεσσαλονίκη, και εννοείται πως θα πατήσουμε την επιστράτευση. Εμείς είμαστε η ελπίδα αυτού του πολέμου. Και ελπίζω να τα καταφέρουμε. Λίγο ακόμα να βγάλουμε μερικές ακόμα δεξαρχίες. Να συμπληρώσουμε αυτό εδώ πέρα το στράτευμα και θα επιτεθούμε. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε να κάνουμε επιστράτευση και να τους φέρουμε κάπου εδώ. Και θα ξεκινήσουμε την επίθεσή μας. Στις επαρχίες της Ιταλίας ίσως μπορέσουμε να κερδίσουμε, αλλά από το να καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια νομίζω είναι άσκοπο. Ξεκινάμε την κατάληψη της Αδριατικής. Έχουμε πολλά στρατεύματα και εμείς, δεν είναι ότι έχουμε λίγα. Για να δούμε προς το παρόν, βλέπετε ότι τα πάμε αρκετά καλά. Ότι τα καταφέρνουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να αντισταθούμε. Σιγά σιγά βλέπετε ότι φέρνουν και ενισχύσεις οι συμμαχικές δυνάμεις. Εδώ πέρα βλέπετε ότι έχουμε 69.000. Αυτό θα τους φέρουμε να ενισχύσουν τα στρατεύματά μας. Εδώ βλέπετε πόσους πολλούς χάνουνε. Και έχουμε κάνει κατάληψη αρκετών περιοχών στην Ιταλία. Και αυτοί θα ανέβουν προς τα πάνω. Ωραία. Ο ελληνικός στρατός θα πάει περίφημα. Μπαίνουμε και στη Βενετία. Ωραία, ανεβάσαμε στο σύν 22 το war score, πάει πολύ καλά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κάτω έχουμε ενίσχυση, δεν υπάρχει τίποτα από τις μαγικές δυνάμεις, ό,τι κάνουμε εμείς μόνοι μας. Θα φέρουμε λίγα στρατεύματα εδώ πάνω, να δούμε λίγο τι παίζει, πώς θα κινηθούμε. Έχουμε κάνει κατάληψη της Αδριατικής στο 30% το war score. Θα κάνουμε προσπάθεια να διαλύσουμε εμείς την Ιταλία. Εδώ πέρα κατάληψη από τις μαγικές δυνάμεις, από τις δυνάμεις των Βρετανών. Σιγά σιγά φέρουν ενισχύσεις και οι Βρετανοί. Relations, πολύ ωραία, ναι. Έχουμε casus belli εναντίον της Βουλγαρίας, για να δούμε τώρα τι παίζει. Humiliate. Μάλιστα, θα περιμένουμε λίγο
δεν θα κινηθούμε σπασμωτικά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο με την Ιταλία. Πρέπει να κοιτάξουμε λίγο εδώ πέρα τις κινήσεις μας, να δούμε πώς πάνε οι μάχες. Ας ανεβάσουμε λίγα στρατεύματα εδώ. Πάμε αρκετά καλά, νομίζω. Θα φέρουμε έτσι ενισχύσεις. Και εισβάλλουμε κανονικότατα στην Ιταλία. Τα πάμε αρκετά καλά, βλέπετε, και από κάτω επιτίθονται οι σημαντικές δυνάμεις. Ο Ιταλικός στρατός δεν φαίνεται να είναι τόσο καλά καταρτισμένος. Τσάπα φοβόμασταν να μπούμε στην Ιταλία, από ό,τι φαίνεται. Μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι αρκετά καλά για εμάς. Έχουμε κάνει κατάληψη αρκετών περιοχών. Θα πρέπει σίγουρα να κοιτάξουμε να πάρουμε περιοχές όπως είναι κάτω η Νότια Ιταλία. Διότι αυτές θα κατεβάσουν αρκετά το war score. Εάν δεν τις κατέχουμε, βλέπετε ότι σιγά σιγά ξεκινάει το μείον. Άρα νομίζω προς το παρόν θα πρέπει αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να κινηθούμε από εδώ και να κάνουμε κατάληψη αυτές τις οποίες περιοχές. Και με τα μισά στρατεύματα θα έχουμε κάπως έτσι, με τα άλλα μισά θα πάμε κάπως έτσι. Η Ιταλία θα γίνει υπό ελληνική κατοχή. Κερδίζουμε τις μάχες. Πολύ ωραία, βλέπουμε ότι έχουν εισβάλει για τα καλά και οι συμμάχοι. Νομίζω ότι θα κερδίσουμε αυτό το πόλεμο. Θα πούμε και στη Ρώμη. Η Ρώμη θα ανεβάσει αρκετά το war score αν την κατέχουμε. Πάμε περίφημα. Δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Θα φέρουμε στην Βενετία τα στρατεύματά μας. Και αν δούμε ότι κατεβαίνει ο δείκτης, θα κάνουμε και κάποιο ακόμη outdoor goal. Να πάρουμε και ακόμη μία περιοχή που θέλω από την Ιταλία. Να δούμε πώς εξελιχθεί ο πόλεμος. Αρκετά καλά. Τι πω ακριβώς πηγαίνουν, ένας όσο ξέρει. Φέρουμε για αυτούς εδώ, αυτοί μόλις τελειώσουν θα πάνε στη Ρώμη. Φέρουμε και στη Ρώμη. Είμαστε πολύ κοντά στο να υπογράψουμε και μια σύνθηκη ειρήνης από τη στιγμή που θα μπορέσουμε να κάνουμε κατάληψη της Ρώμης. Και η κατάληψη της Ρώμης θα γίνει από τον Κυπριακό στρατό. Πλησιάζουμε κι άλλο πιο κάτω.
το war score θα ανέβει αρκετά νομίζω μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας. Εδώ λίγο να κινηθούμε προς τα δυτικά. Έχουμε και την δημιουργία καινούριων ταξιαρχείων. Αυτό που μας ρίχνει αρκετά είναι η Σικελία. Οπότε θα κοιτάξουμε να κάνουμε κατάληψη και εδώ αυτή στο τώρα της περιοχής. Θα επιλέξουμε με Choose Trade Policy. Κάτι άλλο νομίζω δεν χρειάζεται να κάνουμε. Τώρα ακριβώς δεν ξέρω που βρίσκονται τα στρατεύματα των Ιταλών, οι οποίοι έχουν τόσο πολύ στρατό, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν έχουν στρατεύματα αυτή τη στιγμή. Σε λίγο κατάληψη της Ρώμης. Η Ρώμη κατέχεται από την Μεγάλη Βρετανία, καθώς η Κύπρος είναι κράτος δορυφόρος της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει γίνει σχεδόν ολοκληρωτική κατάληψη της Ιταλίας. Ωραία. Τι άλλο έχει μείνει τώρα δηλαδή, γιατί δεν ανέβαινε το war score, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουμε κάνει κατάληψη όλης της Ιταλίας. Κανονικά θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε ανεβάσει το war score κάπου εδώ. Νομίζω δεν χρειάζεται και επιστράτευση. Είναι υπερβολή. Θα μπούμε και στο Τωρίνο και με αυτούς εδώ πέρα θα εισβάλλουμε και στα σύνορα με τη Γαλλία. Έχει γίνει κατάληψη όλων των περιοχών. Σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει να ανεβαίνει. Θα επιτεθούμε και εδώ πέρα. Έχουμε κάνει κατάληψη όλης της Ιταλίας, να δούμε τώρα απλά λίγο τι γίνεται. Δεν χρειάζεται νομίζω να έχουμε επιστράτευση. Τα καινούργια στρατεύματα βγαίνουνε. Να δούμε λίγο τώρα που έχει η Ιταλία περιοχές στις οποίες δεν έχουμε κάνει κατάληψη. Νομίζω ότι όλη η Ιταλία είναι υποκατοχή, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να φτάσουμε το war score πιο ψηλά από αυτή τη στιγμή που βρίσκεται εδώ. Ίσως θα πρέπει να πάμε και στην Αργεντινή, ποιος ξέρει. Εννοείται πως δεν θα στείλουμε στρατεύματα εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να υπογράψουμε συνθήκη ειρήνης με τους Ιταλούς. Δεν μπορούμε προς το παρόν.
τρέξουμε τον χρόνο πιο γρήγορα για να τελειώνουμε, εννοείται. Κάπου εδώ έχουμε και τις νέες στρατιές μας. Θα τους φέρουμε και εδώ αυτούς. Έχουμε επανάσταση στην Τουρκία, για να δούμε λίγο τι παίζει, προς σοσιαλιστές. Τώρα απλά λίγο με αγχώνει η κατάσταση με την Ιταλία, που δεν μπορούμε να υπογράψουμε συνθήκη ειρήνης. Αυτά εδώ πέρα τα World Gold τα κάνουν η Ισπανία. Μάλιστα. Τουλάχιστον εμείς προηγούμαστε των απαιτήσεων. Νομίζω ότι όποιοι δεν έχουν να κάνουν κάτι, νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ό,τι στρατεύματα υπάρχουν εδώ. Η Ιταλία βρίσκεται υπό κατοχή. Απλά ίσως θα πρέπει να επιτεθούμε σε αυτούς εδώ πέρα. Πριν επιστρέψουμε. Είναι στο 30% το war score, το war score κατεβαίνει για κάποιον περίεργο λόγο, χάνουμε τις μάχες. Για να δούμε αν μπορούμε να απορρίψουμε συνθήκη ειρήνης με τους Ιταλούς, δεν μπορούμε. Σε λίγη ώρα θα μπορούμε όμως, γιατί αυτό θα ανεβαίνει συνέχεια, έως ένα σημείο δηλαδή, κάποια στιγμή θα ανεβάζει το war score μας. Και έφτασε ξανικά στο 100%, κάτι έγινε τώρα, που μάλλον δεν το αντιλαμβάνομαι εγώ. Για να δούμε λίγο. Θα ζητήσουμε και άλλη μια περιοχή. Ωραία. Το μόνο που μένει είναι να απογράψουν συνθήκη ειρήνης οι Βρετανοί και έχουμε την απελευθέρωση, και το λέω απελευθέρωση διότι κάποτε εκεί πέρα υπήρχαν Έλληνες, της Νότιας Ιταλίας. Έχουμε την προσάρτηση, αν δεν μιλάμε απελευθέρωση, την προσάρτηση της Νότιας Ιταλίας στο ελληνικό κράτος.